Φορά φεύγουμε. Ε. Όχι, αλλιώ. Εντυρίμη. Τα παιδιά μου έχουν πάρει. Πάρε. Πάμε. Είναι 22 Μαρτίου 1994. Βρισκόμαστε στην Αγία Βαρβάρα, στο σπίτι του προθιερέα αγωνιστή της ΕΟΚΑ, πατέρα Παπασταύρου Παπαγαθαγγέλου, του τελευταίου από τους εξορίστους των Σεϊχελών, του μόνου επιζώντος. Ο πατήρ Σταύρος Παπαγαθαγγέλου υπήρξε ο στρατολόγος της ΕΟΚΑ, ένας δάσκαλος του ενωτικού αγώνα του 1955-59. Μαζί του θα έχουμε τη σημερινή συνομιλία για το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης. Πάτερ μου, σας παρακαλώ να μου πείτε πότε και πού γεννηθήκατε. Γεννήθηκα στην Αγία Βαρβάρα, εδώ είναι το χωριό μου. Εδώ μεγάλωσα ως τα 12 μου χρόνια που είχα πάει στο γυμνάσιο, στο Παγκύπριον Ιεροδιδασκαλία. Γεννήθηκα το 1911, 25 Μαρτίου. Πάτερ μου, θα ήθελα να κουβεντιάσουμε για τον αγώνα και συγκεκριμένα πώς είχατε συλλάβει την ιδέα του απελευθερωτικού αγώνα. Ακούστε, Γιάννη μου, όταν έγινα, εγώ ιερώθηκα το 39. 9 Ιουλίου έγινα διάκος στην Πάφο, γιατί ήταν εντοπισμένος τότε ο μόνος επίσκοπος, ο επιζών. Ποιος ήταν? Ο Λεόντιος. Ο Λεόντιος. Είχε προηγηθεί το επαναστατικό κύμα του 31 και είχαν φύγει, είχαν εξοριστεί οι τότε Μητροπολίτες Κυρενίας και Κητίου. Και ο Μεν Κητίου απέθανε και στην εξορία. Ο Νικόδημος Μιλωνάς. Νικόδημος Μιλωνάς, ναι. Ο Μακάριος έμενε στην Αθήνα. Ο Μακάριος ο δεύτερος. Ο δεύτερος, ναι, στην Αθήνα. Λοιπόν, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, το Κυριλούδη λεγόμενο, ο Κύριλλος ο Τρίτος, απέθανε το 33. Και έτσι έμεινε ένας επίσκοπος, ο Λεόντιος, και αυτός εντοπισμένος στην Πάφο. Όταν λοιπόν εγώ απεφάσα να ιερωθώ, ναι, τότε είχαμε πάει στην Πάφο. Εκεί έγινε η χειροτονία 9 Ιουλίου ως διάκονος και 17 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτσι ένα ιερές για τον Άγιον Ιωάννη. Στην Αρχιεπισκοπή, εκεί ήταν ο καθεδρικός ναός. Για εκεί έγινα. Και έμεινα 15 μήνες εκεί, μετά είχα πάει στη Φαλερωμένη. Ναι. Πώς συλλάβατε την ιδέα του αγώνα της ΕΟΚΑ? Με ποιους επικοινωνήσατε? Ή ποιοι επικοινώνησαν μαζί σας? Σαν παραμύθι είναι η ιστορία. Το 40 ξέρουμε ότι μας είχε χτυπήσει η Ιταλία, την Ελλάδα μας. Λοιπόν, μετά από 2-3 μέρες, ήταν αρχές, θυμάμαι, του Νοεμβρίου. Είχαν έρθει από την Κερίνια ο κύριοι Μακαριστή τώρα, ο Πολύκαρπος Ιωαννίδης, ο Ξερφών Κουμπαρίδης και ο Πέτρος Χριστοδουλιάς, ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως Κερίνιας, αλλά ανήκε στην αδελφότητα της Ζωής και είχε μείνει στην Κύπρο. Λοιπόν, είχαν έρθει και τι ήθελα από μένα. Τι γνωριζόμαστε. Λοιπόν, ήθελα, αν ξέρω κανένα σπίτι που να έχει ράδιο, για να πάμε να ακούσουμε τα νέα. Ήθελα να τι γίνεται με την Ελλάδα. Κατελήφθη η Ελλάδα ή ακόμα αγωνίζεται? Λοιπόν, του είπα εγώ ότι έχω ένα σπίτι κοντά μου, στο δικό μας σπίτι που έμενα, το οποίο έχει ράδιο. Πάμε εκεί, είναι δικοί μας άνθρωποι, να ακούσουμε τα νέα και φεύγεται. Έτσι ήταν. Πήγαμε λοιπόν εκεί, ακούσαμε τα νέα και μετά πήγαμε στο διπλανό σπίτι που έμεναμε εμείς για να πάρουμε ένα ζεστό, ήταν τώρα νιόβρις. Θυμάστε και το 40 ήταν πολύ βαρύς ο χειμώνας, από νωρίς. Αφού εκεί που πήραμε το τσάι μας, μας απεκάλυψε δια πρώτη φορά ο Πολύκαρπος, ο Μακαριστός αδελφός, ότι για το κίνημα του 31, όταν έπεσαν οι πρώτες σφαίρες των Άγγλων, δυστυχώς πολλοί προδότες ξεπήγασαν από την ΕΡΕΚ, την ίδια την επαναστατική οργάνωση. Αυτό το βεβαίωσε και ο Μακαριστός ο Κουμπαρίδης και μετά ο Σαββάς ο Λοϊζίδης, ο Γιάννης, ο Γιώργος ο Καραγιάννης,
που ήταν όλοι από τους προτεργάτες της ιδρύσεως αυτής της οργανώσεως. Και εκεί που κομιγιάζαμε λοιπόν τα θέματα αυτά, ενθυμούμε ότι ο πατήρ Χριστοδουλιάς, γιατί όταν πήγε στην Ελλάδα το 1946, είχε χειροτονηθεί ως διάκονος ιερεύς και ήταν ιερογύρικα μάλιστα την Μητροπόλος Αθηνών, που ήταν και ο θείος του προηγουμένως. Και τον είχα ζήσει να πούμε ως ιερωμένο. Λοιπόν, άκουσε κύριε Ιωαννίδη, του κάτω χειρδέ έτσι, αν θέλετε να κάνετε αγώνα με ελπίδα επιτυχίας, πρέπει να φτιάξετε ανθρώπους. Μια χούφτα ανθρώπους. Για ποιο χρόνο μιλάμε? Το 40. 1940. 1940. Μάλιστα. Αρχές Νοεμβρίου. Είπε με τον Σάντρος πάντων, έζηγαν οι άνθρωποι πάνε στην Κερίνια, και εγώ από τη στιγμή εκείνη είχα βελωνιάσει αυτή τη φράση. Να φτιάξουμε ανθρώπους. Βέβαια ήμουν κατηχητής, γιατί μόλις είχα χειροτονηθεί από το 39 άρχισα να κατηχητικά στη Λευκοσία. Αλλά μόνο της κατωτέρας παιδιάς, του δημοτικού σχολείου των παιδιά εκεί, 104 κατηχητικά. Λοιπόν, άρχισα λοιπόν μερικά παιδιά γνωστά μπακαλόπαιδα. Τότε ήταν διαφορετική κατάσταση στην Κύπρο από ό,τι είναι σήμερα. Θυμάστε ονόματα? Βέβαια. Πώς? Σαν ποιους? Ο Λάμπρος ο Καφταλιάς. Μάλιστα. Ναι. Ο Μακρύτης τώρα. Ο Γιαννάκης, ο Χριστοφόρο. Ναι. Ο Ανδρέας ο Μαλέκος και άλλα τα παιδιά. Ναι. Μες πάντων. Πρώτα χρησιά μετά μπακαλόπαιδο. Ο Ηρωδός ο Παναγίδης. Ναι. Τα μαζεύαμε εκεί στο σπίτι. Και διαβάζαμε κάτι από την Καινή Διαθήκη, το συζητούσαμε και παίρναμε ένα σύνθημα. Λοιπόν, πώς γεννήθηκε, πατέρ μου, η ιδέα του επαναστατικού αγώνα, του ένοπλου αγώνα? Για να γίνει αγώνας πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι. Άνθρωποι με πνευματική θεμελίωση. Είναι η βάση αυτή. Πνευματική και εθνική θεμελίωση βέβαια. Λοιπόν, εμείς αρχίσαμε έτσι, κατά έναν τρόπο, ακόμα στα στραβά πήγαμε, λέμε. Είπαμε να φτιάξουμε ανθρώπους. Αν χρειαστούν, έχει καλός. Αν δεν χρειαστούν, και πάλι. Δεν χάνουν τα παιδιά τίποτε, ούτε και εγώ. Ίσα ίσα τα παιδιά γίνονται άνθρωποι του Θεού. Και σήμερα ένα πράγμα χρειαζόμαστε. Ανθρώπους του Θεού. Ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι να πιστεύουν ακράδαντα στα ελληνοχριστιανικά ιδανικά. Στον Κύριο και γενικά τα ιδανικά της πατρίδας. Ερχόμαστε στην προετοιμασία του αγώνα, πατέρα Σταύρο. Λοιπόν, αυτή ήταν η προετοιμασία. Έτσι. Αρχίσαμε λοιπόν με τα παιδιά. Να φτιάχνουμε παιδιά που να έχουν ως κέντρο της ζωής τους τον Χριστό και την Ελλάδα. Αυτό ήταν. Σιγά το ένα παιδί έγινε 2, 3, 5, 10, 15, 20. Έτσι λοιπόν. Δεν είχα πάει στη Φανερωμένη και εκεί ήταν ευκολότερα τα πράγματα γιατί ήταν κέντρο η Φανερωμένη. Και θυμούμαι ότι μαζευόντουσα στο σπίτι μου. Εκεί. Ο πατήρ Χριστοδουλιάς, τότε Πέτρο Χριστοδουλιάς στην Κερίνια, είχε τα κατηχητικά εκεί, α πούμε. Και επίσης είχε, να πούμε, ομάδες, ομίλους νέων που έκανε κατηχητικό. Και είπαμε να τους δώσουμε και ένα όνομα για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Γιατί ξέρετε, τα μόνα σωματεία τα οποία οι Άγγλοι δεν υποπτεύονται ήταν τα θρησκευτικά σωματεία. Και εμείς λοιπόν την ομάδα μας αυτή των παιδιών την ονομάσαμε, την βαφτίσαμε. Την ονομάσαμε Στρατός Σωτηρίας. Και επειδή είμαστε εδώ Ορθόδοξοι, Ορθόδοξος Στρατός Σωτηρίας. Επειδή οι Άγγλοι έχουν περιπολού την οργάνωση των νέων στην Αγγλία που λέγονται Salvation Army. Ή βάλουμε προς το Orthodox Salvation Army για να είμαστε κάπως πιο ησυχοί ότι δεν θα μας έκανα να πούμε επισκέψεις και να μας εκατόμε τα πράγματα μας. Έτσι λοιπόν, προχώρησε. Σιγά σιγά, μαζί με τη Λευκοσία, τα Λεύκαρα, τη Λύση και τα άλλα χωριά, τα μεγάλα χωριά, άρχισαμε την ίδια διαδικασία. Και πάραμε έναν ανθρώπο να πούμε να τα παρακολουθούμε. Έτσι. Μετά κάναμε, θυμάμαι, είπαμε, επειδή είχε κλείσει η Ελλάδα, δεν έρχονταν από εκεί θρησκευτικά περιοδικά, ναι, να βγάλουμε και ένα περιοδικό.
και βγάλαμε και ένα προοδικό εδώ, την χριστιανική αναγέννηση. Και ενώσαμε τα σωματεία όλα τα θρησκευτικά, έτσι, και το ονομάσαμε Πόθη Πανκύπριων Οργάνωση Θρησκευτικών Ορθοδόξων Ιδρυμάτων. Η Πόθη λοιπόν είχε τα σωματεία αυτά υπό την αιγίδα της και είχε και το παιδικό το οποίο θα ευχόντιζε για την πνευματική θεμελίωση των παιδιών. Αυτό έγινε έτσι. Το 46, περνάνε τα χρόνια, αυξάνεται το κύριμα εκεί και λοιπά, το 45 πρώτα εκεί, εδώ έκαμε την πρώτη εμφάνιση. Κάναμε την πρώτη εμφάνιση στη Λευκοσία. Είχαμε μαζέψει από όλη την Κύπρο τις ομάδες αυτές. Είχαν έρθει συμφωνωμένοι, ήταν καμιά 300-400 νέοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Είχαμε και τούτο. Τα παιδιά όλα, όλοι οι ομιλοί ήξεραν να πούμε τα ίδια τραγούδια. Γιατί επειδή εγώ ήμουν είχα μια ευχέρεια στη μουσική. Λοιπόν, τους τα έγραφα στη βυζαντινή μουσική, τα στέλναμε τα τραγούδια εκεί και κάποιος εκεί υπεύθυνος τους μάθανε το τραγούδι. Λοιπόν, όταν είχαν έρθει συμφωνερωμένοι, τραγουδάνε τώρα όλοι μαζί μερικά τραγούδια. Θυμάστε ένα τραγούδι, Πέτρο Σταύρο? Πάντα Ελλάδα στο στρατή σου θα μας έχει συντροφιά. Ήταν τα τραγούδια που διδάξαμε τότε. Λοιπόν, και κάμποσα να πούμε. Η Κύπρος μας, που στέμαζε. Λοιπόν, έτσι τα παιδιά εγαρουχούντο με τα ελληνοχριστιανικά ανάματα της πίστεως και της πατρίδος. Όταν δόθη λοιπόν εκείνη η εμφάνιση εκεί, μετά τη γιορτή, μου είχε μαζευτεί, είμαι συμφανωμένοι κόσμο. Λοιπόν, έτρεπε να μάθετε τους όλοι. Πού βρεθήκαν αυτοί όλοι οι νέοι? Και την επομένη, με φωνάζει η Επιτροπή, θυμάμαι, ο Γέρο Κώστας, ο κύριος Χριστοδούρου, ο Κώστας Χριστοδούρου, αυτή η μεγάλη μορφή, που έβλεπε μακριά, πολύ μακριά. Πάτερ λέει, μα πού τα βρήκατε όλα αυτά τα παιδιά και μας τα φέρετε συμφανερωμένοι? Εξήγησα εκεί. Κύριε, και πού μαζεύονται αυτοί όλοι? Λέω, μαζεύονται στο σπίτι μου, κύριε Χριστοδούρου. Ήταν και ο μακαριστός Σταύρος Σιμονίδης, ο γραμματεύς της Επιτροπής, και στο γραφείο που είχαμε πάει. Λοιπόν, και είναι πρόβλημα γιατί, καταλαβαίνετε, δεν έχουμε χώρο να πούμε στο σπίτι μου. Είναι μια δυσκολία. Στάθηκε λίγο, με κοίταξε. Πάτερ λέει, εκείνη είπα στην εκκλησία που είναι εκείνο το οίκημα που το έχουμε λέει ως εξομολογητήρων κάτω και πάνω να πούμε να μένει κανάς παπάς άμα έρχεται. Σας κάνει? Λέω, για μας είναι ευεργεσία. Πάρτε το λέει δικό σας αυτό. Για την κίνηση. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, φροντίσαμε μας έβαλαν καρέκλα, μας έβαλαν ό,τι θέλαμε. Ο Γιώργος Κώστας. Και είπαμε κι εμείς, επιτέλους εσπιτώθημε. Είχαμε οίκημα. Ήταν μεγάλη υπόθεση αυτή. Τότε τα παιδιά ήταν φτωχά παιδιά, ήταν καλό παιδί, είπαμε. Πού να πληρώνουν από ενίκιο? Και δεν μόνο το ενίκιο, είναι τα καρέκλες, είναι βιβλιοθήκες, είναι βιβλία, όλα αυτά. Μας τα έδωσε αμέσως ο Άγιος Θεός με όργανο τον Κώστα Χριστοδούρου. Έτσι. Την επόμενη χρονιά κάναμε και πάλι μια γιορτή στη Φανερωμένη. Και επειδή ως τώρα είμαστε ακόμα ως Ορθόδοξος Στρατός Σωτηρίας. Επειδή στη Λεμεσόν ο μακαριστός τώρα, ο πατήρ Σολομών Παναγίδης, αυτή η μεγάλη μορφή, η εκκλησιαστική μορφή, ήταν και αυτός του ιεροδασκαλίου απόφυτος, είχε οργανώσει εκεί, και αυτός του νέος εκεί, και τους είχε βαφτίσει κιόλας με το όνομα Οχέν. Για να μην έχουμε πολλά ονόματα. Οχέν λοιπόν το βαφτίσαμε κι εμείς. Την κύρθη τη δικιά μας, η Λευκοσία και τα διάφορα άλλα χωριά που είχαμε, μεγάλα κέντρα, αστικά κέντρα, Οχέν, Οχέν. Έτσι. Ορθόδοξος Χριστιανική Ένωση Νέων, Νεανίδων, Κυριών, Ανδρών, επήγαιναν όλοι με το όνομα Οχέν. Έτσι. Λοιπόν, εκείνη η εμφάνιση ήταν ό,τι και να σας πω. Όταν βγήκαν τα παιδιά έξω και κυκλοφόρησαν και έψαραν μέσα στον δρόμο, να πούμε, τα αεροφορεία,
από τα σχολιά τους τα τραγούδια της χριστιανικής κινήσεως. Εμένε το την επομένη ο Δημοκράτης, ότι ένα πνεύμα λέγει άλλο να πούμε, διαχέεται τώρα στην Κύπρο. Δημοκράτης ήταν η εφημερίδα του Ακέλ. Του Ακέλ, ναι. Έτσι. Και συνεχίσαμε, αγαπητέ μου Γιάννη, αυτή την προσπάθεια νόρη, μέχρι το 49, το 49, το 48 μάλλον, αφήκα, ήμουν και στο γυμνάσιο, να πούμε, το θρησκευτικό διδάσκαλο. Και τα αφήκα εκείνα γιατί το 47, θυμάστε, το τέλος εκεί στο Δεκέμβρη, είχαν επιστρέψει εξ όρση νωρίτερα και ο μόνος που επέστρεψε κληρικός ήταν ο Μακάριος ο δεύτερος, ο Σκυρινίας. Λοιπόν, εκεί και ενθυμίσει πως εκλήθη αμέσως ο Μακάριος με τον Λεόντιο τον Μακρίτη, γι' αυτό εκάλεσαν και από το Πατριαρχείο Δικουμενικών έναν, παρεκάλεσαν την Εκκλησία και να του δώσει ένα επίσκοπο για να κάνω σύνοδο για να γίνει η εκλογή των επισκόπων στην Κύπρο. Έτσι ήταν, είχε έρθει τότε ο Μακαριστός, όλοι αυτοί οι Μακαριστοί, ο Δέρκο. Ναι. Και έγινε η σύνοδος κλπ. Και ενώ είχαν συμφωνήσει ο Λεόντιος με τον Μακάριον, οι δύο αυτοί για να μην διασπάσουν τον λαό, να μην αποδεχθεί κανείς εκλογή του ως αρχιεπισκόπο, ναι, οι κομμουνιστές είχαν ρίξει σύνθημα τότε, παπούτσι μου τον τόπο σου για σε μπαλωμένο και για τον Μακαρίν τον Λεόντιο. Και τότε εξελέγει ο Λεόντιος. Μάλιστα κάποια στιγμή είχε ρωτήσει τον Μακάριον τον δεύτερο, του λέει μια πόδε δεσμεύει, αδερφέ, είχαν τρόπο να κάνει όρκον, να μην αναράγουν. Τότε ο ίδιος αποδεσμεύει στον εαυτό σου, ό,τι θέλεις. Ναι. Και έτσι εξελέγει ως αρχιεπίσκοπος ο Λεόντιος. Έγινε η εκλογή του, μετά την εκλογή δύο-τρεις μέρες είχε αρρωστήσει ο Μακαρίτης και δεν ελειτουργήσε ως αρχιεπίσκοπος. 36 μέρες έζησε μετά και απέθανε. Όταν απέθανε ο Λεόντιος έπρεπε να γίνει πάλι άλλη εκλογή αρχιεπισκόπου και επισκόπου. Τότε πάλι εκλήθη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο να βοηθήσει να στείλει επισκόπους και έστειλε δύο, τον Περγάμο και τον Σάρδιο. Ναι. Έτσι ελέγονταν από οι επίσκοποι αυτοί, είχαν έρθει και έγινε και πάλι σύνοδος. Τότε η χριστιανική κίνηση έριξε σύνθημα Μακάριον δεύτερο ως αρχιεπίσκοπο. Μακάριον. Λοιπόν, οι κομμουνιστές είχαν αρπάξει το Δέρκο και πρόβαλαν τον Δέρκο. Ιωακήμ, έτσι λέγονταν ο Μακαρίτης. Ναι. Στην εκλογή που έγινε, τότε βέβαια, βγήκε ο Μακάριος και εμεθρονίστη παραμονές των Χριστουγέννων το 47. Μόλις έγινε η ενθρόνηση, δηλαδή βοήθηκε και τον άλλο δύο Μητροπολιτών, πάμε του Περγάμου, Αδαμάντιος ο Περγάμου και ο Σάρδιο να πω. Εκείνος έκαναν τα σχετικά χαρτιά να πούμε για την εκπλήτη των υπολείπων επισκόπων. Και εξέλεγε τότε ο Σπάφου ο Μακαρίτης ο Κλεόπας, Κητίου ο Μακάριος, ο μετέπειτα αρχιεπίσκοπος και προμακάριος τρίτος και Μητροπολίτης Κυριακής ο Κυπριανός. Για δεύτερον αρχιεπίσκοπο είχε γίνει να πούμε βοηθός επίσκοπος ο Γεννάδιος. Όλοι οι μακαριστοί. Ναι. Έτσι αποκατεστάθη η Εκκλησία. Όταν αποκατεστάθη η Εκκλησία καταλαβαίνετε τώρα πια τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Ναι. Προχώρησαν. Το χριστιανικό κίνημα εφούντωνε από μέρα σε μέρα. Ήταν μια εποχή ανεπανάληπτος εκεί. Και ερχόμαστε τώρα στο 40, το 50. Στο 50. Το 50 εγώ είχα μια υποτροφή για την Ελλάδα. Για την Αποστολική Διακονία. Από το 49 είχα φύγει τον Νοέμβριο εκεί. Και όταν είχα πάει στην Ελλάδα, μετά από δύο μήνες είχα διοριστεί στην Μητρόπολη των Αθηνών ως εφημέριος. Έτσι λοιπόν
από τη Μητρόπολη που έτω κάθε Κυριακή, που ήταν η εκπομπή, μια κυπριακή φωνή. Έρωτα ποιος θα τους πω. Γιατί έχουμε μια ιδιάζουσα προφορά εμείς οι Κύπροι και έλεγα με αυτός, δεν είναι Ελλαδίτης. Πρέπει να είναι. Οι Κύπροι πάνε, ξέρω, είναι Κύπριος. Και έτσι κατά έναν τρόπο έγιναμε γνωστοί ο Παπασταύρος που είναι στην Κύπρο και είναι τώρα στην Ελλάδα. Το αναφέρω αυτό γιατί έχει σημασία αργότερα. Έπαιξε να πούμε ρόλο αυτό. Θυμάστε το 50 κάναμε και το δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Εκεί, στην Μητρόπολη των Αθηνών, είχαμε λειτουργήσει το πρωί. Στις 22 έγινε εκεί το δημοψήφισμα. Ήταν 15 με 22. Μάλιστα. Ναι. Και εκεί, λοιπόν, όταν ειδοποίησαν οι Κύπροι ότι έχουμε το δημοψήφισμα, είχαν κατεβεί όλοι στην Αθήνα τότε. Κάπου 900 τόσοι είχαν ψηφίσει. Δηλαδή, σχεδόν όλοι οι Έλληνες των Αθηνών της Αττικής είχαν έρθει και ψηφίσει τότε. Αξιούμε ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Και δεν θα ξεχάσω, παιδιά μου, αυτήν, όταν έχουμε λειτουργήσει, οι Αθηναίοι δεν συνήθιζαν να γονατίζουν στην Εκκλησία, να πούμε. Όταν διαβάσει σχετική δέηση που μας είχε σπαντεί από την Κύπρο. Έτσι και έτσι κλείνανται στα γόνατα του Κυρίου δεηθόμεν. Γονατίσαμε εμείς εκεί μπροστά στο Σολέα και όλος εκείνος ο λαός γονατίζει. Και έξω από την Εκκλησία ήταν η Μητρόπολη, συνεκέντρωνε πάρα πολύ κόσμο. Είχε μια παράδοση, να πούμε, είχε προηγουμένως ένα Σεραφείμ Παπακώσταν ιεροκήρυκα. 25 χρόνια ετοίμησε τον άμβονα της Μητροπόλεως και μετά ο αδελφότεχνος που λέμε εμείς, ο πατήρ Χριστοδουλιάς, εκεί, λοιπόν, γεμάτη και έξω, όσους είχε μέσα και μπαμπό και έξω. Με τελείωτε δε η Θεία Λειτουργία δια του μεγαφόνου, ξέρετε, έξω. Λοιπόν, εγώ να ξέρω ο κόσμος όλος και διαβάστε εκείνη η ευχή και έβλεπε στα μάτια μετά που σηκώθηκαν δακρυσμένα, βραγμένα. Μας αγαπούσε και μας αγαπά ο ελλαδικός κόσμος. Το λέω αυτό γιατί αργότερα δυστυχώς δημιουργήθηκαν μερικές προκαταλήψεις, παρεξηγήσεις. Ας τα αφήσουμε με αυτά. Είναι παρήγορο ότι σήμερα και πάλι η Ελλάδα αγκαλιάζει την κόρη της, την Κύπρο, και ετοιμάζεται να πούμε είμαι θα όλοι οι Κύπροι. Αν θα πεθάνουμε εμείς, θα πεθάνουν όλοι μαζί μας. Η Κύπρος είναι οι Θερμοπύλες της Ελλάδος και δεν μπορεί να εγκαταλειφθεί. Πέστε μου, πάτερ μου, πότε επανήλθατε στην πατρίδα, στην Κύπρο? Την επομένη. Λοιπόν, το 50, 49 με 50 ήταν η χρονιά, η υποτροφία. Λοιπόν, όταν τέλειωσαν τα μαθήματα της σχολής, να πούμε, το καμιά εξετάσεις και λοιπά, τότε είχε έρθει και η πρεσβεία στην Ελλάδα, στην Κύπρο. Από την Κύπρο στην Ελλάδα. Ήταν πρεσβεία με τους τόνους του Δήμου. Με τους τόνους εκεί, θυμάμαι τι υποδοχές είχαν γίνει εκεί. Πού έγινε η υποδοχή? Στην Μητρόπολη. Πάλι είχα εκεί. Έφτασα στον Πειραιά, πήγαμε να παραλάβαμε από την πρεσβεία. Είχαμε έρθει στη Μητρόπολη εκεί. Επέμενε ο Σπυρίδων, ο μακαριστός αυτός. Αυτή η μορφή, η εθνική μορφή. Λοιπόν, και προσεφώνησε, απήντησε ο Άγιος Κυρνίας εκεί. Και μετά έμειναν εκεί μερικούς μήνες στην Αθήνα. Πρεσβεία, ένα-δύο μήνες. Λοιπόν, και αξίζει να σας αναφέρω εδώ το μεγάλο συλλαλητήριο που είχε γίνει τον Ιούλιο μήνα εκεί στο γυμναστήριο, στο στάδιο. Στο στάδιο, μάλιστα. Ναι, των Αθηνών. Χιλιάδες κόσμους είχαν γεμίσει εκεί, είχε οργανωθεί όπως πρέπει εκεί και είχε μιλήσει ο γέρον, ο Σπυρίδων εκεί και είχε τα περίφημα «Ουε ημίν Βρετανοί υποκριτέ». Μάλιστα. Στην Κύπρο και πάλι. Ναι. Πότε έγινε η εκλογή του Κητίου, του Μητροπολίτη Κητίου Μακαρίου? Ναι. Όταν βρισκόμαστε ακόμα στην Αθήνα το 50, παιδιά μου, τον Ιούνιο μου φαίνεται εκεί, θέλω να φέρω τώρα την ημερομηνία, είχε μας αφήσει χρόνια ο μακαριστός Μακάριος. Και τότε έγινε, μετά την κηδεία να πούμε, προεκλήθηκε στην εκλογή για επίσκοπο, για αρχιεπίσκοπο, και
ο λαός εξέλεξε τον μακαριστό Μακάριον τον Τρίτο ως αρχιεπίσκοπο. Εντάξει, είχα έρθει και εγώ, κατέβηκα κάτω. Αφού είχαν τελειώσει τα μαθήματα, κατέβηκα και εγώ στην Κύπρο. Εδώ όμως αξίζει να σημειωθεί τούτο, ότι πάρα πολλοί φίλοι του Κυρενίας που ήταν στην Αθήνα, ναι, του έγραφα συνέχεια και τον προκαλούσαν ότι πρέπει οπωσδήποτε να κατεβεί κάτω για να ηγηθεί τη μερίδα στο στόματος, να γίνει εκλογή αρχιεπισκόπου, να είναι και ο Κυρενίας αν ήθελε και τον Μακαρίν τον Μακάριο. Ο Κυρενίας είπε τότε μία φράση, ηρνήθη να κατεβεί κάτω και είπε «Ουδείς επιβαλών την χείρα επάρωτρο και βλέπων στα οπίσω, έφθετος εστίν στην Βασιλεία του Θεού». Εμένα λέει με κάλεσε η πατρίδα μου και μ' ανέθεσε τώρα να πάω να πάρω αυτά τους τόμους. Δεν μπορώ να φύγω το καθήκον μου και να κατεβώ να ζητώ άλλα πράγματα. Και έγινε η εκλογή χωρίς να διασπαστεί ο λαός, ευτυχώς, και εξελέγει να πούμε ο μακαριστός Μακάριος ο Τρίτος. Λοιπόν, είχα κατεβεί και εγώ στην Κύπρο και συνεχίσει τώρα το χριστιανικό έργο με μεγάλη, να πούμε έτσι, πρόοδο. Τότε είχε έρθει και ο πατήρ Ανάγιος τη ζωή, να πούμε, Σταματόπουλος μας. Σταματόπουλος, ναι, μια φωτεινή μορφή που προσέφερα. Γενικά η ζωή προσέφερε ύψιστας υπηρεσίας. Τόσο ο πατήρ Πάμφυλος Παπαγιάννης, ο πατήρ Χριστόδωρος Παπαγιάννης που ήταν λαϊκός ιεροκήρυξης των Αγίων Λάζαρων. Ήταν από τους πρώτους που είχαν έρθει. Ναι, ο Λουκάς ο Κοκογιός. Έτσι λοιπόν είχαν έρθει και τώρα το χριστιανικό έργο προχωρεί. Ο Μακάριος ο συγχωρεμένος, ο Μακάριος ο Τρίτος, και αυτός συνέχισε το έργο του Μακαρίου του Δευτέρου και το έργο προχωρεί. Το 52 είχε έρθει στην Κύπρο ο Μακαριστός και αυτός Ιωαννίδης, ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο αδερφός του Χατζηπάπου, ναι, ο οποίος με ήξερε από την Αθήνα, είπαμε ότι βρισκόμουν στην Αθήνα ως ιερέας στη Μητρόπολη, άκουγα έναν Παπασταύρο στο δώσ. Ήρθα λοιπόν στον Παπασταύρο. Ο Μακαρίτης ο Ιωάννης Ιωαννίδης Χατζηπαύλου ήταν ο διευθυντής του νοσοκομείου Παιδών Αγίας Σοφίας στο Γουδί. Μάλιστα. Ναι. Είχε έρθει μαζί με κάποιον φίλο του, Ρόκον Καλιανέση. Εν αποστρατεία Ναύαρχο, έτσι λέγεται. Έτσι μου τον είχα συστήσει. Ήρθε λοιπόν αυτή εκεί, είχε να αρχίσει εκεί ο Ιωαννίδης μια προσπάθεια για μια επαναστατική οργάνωση με το όνομα ΚΑΡΙ. Κύπριοι αγωνιστές, ρευστοκίνδυνοι ηγέτες. Ναι. Από τον βράχο που βρίσκεται στη Δρούσα, στη Δρούσα και ονομάζεται, ναι, ΚΑΡΙ. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, ήρθε με σχέση να πούμε, κάτσε να κουβεντιάσουμε εκεί, τους γυαλάσαμε και μου ανήγγειλαν αυτή την προσπάθεια και με ρώτησαν κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει και στην Κύπρο αγώνας. Λέω, πώς δεν μπορεί να γίνει αγώνας. Ναι, μπορεί να μας βοηθήσει, ευχαριστώ. Και έτσι, κατά τον τρόπο να πούμε, εδώ κατά τον τρόπο, ορκίστηκα. Χωρίς όρκο βέβαια, αλλά όταν ο ιερεύς δίνει τον λόγο του, είναι όρκος. Λοιπόν, ό,τι να βοηθήσω. Και, μάλιστα, αφού κουβέντιασαν να πούμε, είχα πάει και αλλού και κάνει μια προσπάθεια, είπα να προσέξετε πολύ. Ανέφερα το περιστατικό του 31, που ήταν και αυτός εξόριστος, ότι δυστυχώς τότε βγήκανε μερικοί άνθρωποι οι οποίοι μπροστά στα μαρτύρια επρόδωσαν. Ναι, το μαρτύριο δεν μπορεί κανείς να πει εγώ δεν φοβάμαι, παιδιά, το θυμάστε αυτό. Το μαρτύριο είναι μαρτύριο, ο Θεός να μας φυλάει όλους. Λοιπόν, ποιους άλλους συνάντησαν τότε? Είχαν δει μερικά πρόσωπα δικούς του, ο Γιάννης, εκεί στην, μπορεί να σας ακούσετε πάνω, μάλιστα, μου στείλε και τον δήμαρχο της πόλης, ήταν δικός του συγγενής εκεί και τον είχα ορκίσει εγώ για την Κάρη. Ναι. Λοιπόν, εγώ είχα επιλέξει μερικά παιδιά, είπα ότι ευχαριστούμε να βοηθήσουμε το έμψυχο υλικό, θα πάρουμε χριστιανούς αγωνιστές. Λοιπόν, το άψυχο υλικό θα μας έστελνε από την Ελλάδα. Μάλιστα. Ήρθε και ένα καράβι με τσούκες. Τον είχα στείλει, έφερε τσούκες και ήρθε και με ίδια ο πλοίαρχος.
Θυμάστε το όνομα του. Δυστυχώς δεν το θυμάμαι, Γιάννη. Μάλιστα. Ξεχνάμε τι να πούμε. Ναι. Λοιπόν, και για να δημιουργήσουμε το άλοθη, φώναξα τον Ανδρέα τον Μαλιακό που ήταν πάντα το δεξιμού χέρι. Ήταν μνήμενος ο Ανδρέας. Του Ανδρέα, πήρε στην αγορά, πήρε στους ΑΒ. Η αγορά με ήξερε κατά όσο παπάνε τις φανερωμένες, τέλος πάντων. Του αυτοί πουλάνε τσούκες, να τα πουλήσουμε τσούκες στον ανθρώπο για να φανεί ότι τέλος πάντων ήρθαμε για εμπόριο εδώ. Έτσι, πήγε το, βοήθησε να μπουν, τα πούλησε και μετά πήγαμε μαζί στην Κερίνια. Ο Πολύκαρπος ο Μακαρίτης ήταν και αυτό μοιημένος τώρα στην Κάρη, ε. Μάλιστα. Λοιπόν, με μερικούς άλλους εκεί, που να γίνει η εκφόρτωση οπλισμού. Θα πήγαινε και θα ερχόταν με όπλα. Στο μεταξύ, ο Πολύκαρπος με έστειλε στην Καλογραία. Εκεί ήταν ένας παπάς Λεβέντης, παπά Παναγιώτης. Λοιπόν, πήγαμε εκεί, είχε η Μητρόπολης υποστατικά εκεί στην Ακρογιαλιά, ήταν θαυμάσιος ο τόπος. Και εκανονίσουμε. Ο πλοίακος ικανοποιήθηκε απόλυτα, θα ερχόταν λοιπόν με τον οπλισμό, θα γινόταν η εκφόρτωση στην Καλογραία εκεί. Έτσι. Δεν πέρασαν πολλές μέρες, λίγες μέρες μετά από αυτό. Α, δεν σας αναφέρω ότι είχε έρθει και ο Διγενής ο Μακαρίτης το 52 στην Κύπρο. Τότε συνταγματάρχης Γεώργιος Γρίβα. Γεώργιος Γρίβα, ναι. Λοιπόν, ήρθε, ήταν θυμάμαι Παρασκευή και ο Πολύκαρπος ήταν στη Λευκοσία για την εφημερίδα του. Για ποιον μήνα μιλάμε, περίπου. Μιλάμε, πρέπει να ήταν... Καλοκαίρι, χειμώνας. Όχι, άνοιξη μάλλον ήταν, που είχε έρθει ο Γρίβας. Μιλάμε για το 1952. 52 εκεί, ναι. Μάλιστα. Είχε έρθει λοιπόν να ειδοποιεί, έστειλε την νύφη του, την γυναίκα του αδελφού του, του γιατρού του, Μιχάλη του Γρίβα, που ήταν στην οδό εκεί σχεδόν, έμπαινε από μια μπάρδο, να πούμε, στην οδό Λίδρας. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου νομίζω. Ναι, Μεγάλο Αλεξάνδρου εκεί. Λοιπόν, να πάω και με θέλει να με δει ο κουνιάδος της. Θέλω του Πολύκαρπου, ρε Πολύκαρπε, έτσι και έτσι. Πάμε. Πάμε, λέει. Τον πήρα λοιπόν από το, τυπογραφείο του Σταυρνίδη που διόρθωνε εκεί και πήγαμε. Ήτανε η εφημερίδα Εφημερής. Εφημερής, ναι. Λοιπόν, πήγαμε εκεί, κάτσαμε, μας κέρασαν. Θυμάμαι ως τώρα για τον Γλυκό. Μας κέρασε η Καϊσή, η καημένη η Ανίλτσα η Γρίβα. Έκανε η κοπέλα. Τελευταία, μακαριστή και αυτή, εξομολογείται και αυτή. Ευτυχώς είχα πάει στο Μέλαθρο εκεί, με κάλεσε και πέντε εξομολόγησα. Ναι. Λοιπόν, όταν φύγαμε με τον Πολύκαρπο, βρε τι μάτι βρε, μας έκανε εντύπωση η ματιά του. Ποια ήταν η συνομιλία σας, πατέρα Σταύρο? Γύρω από την κατάσταση στην Κύπρο, από τα βάσανα τα οποία επεθρώνει υπέρχον λαός, να πούμε, και αν μπορούσε να γίνει εδώ αγώνας. Και είπαμε ότι μπορεί να γίνει αγώνας. Έψυχων υλικών δημιουργείται, να πούμε. Φυσικά άψυχο δεν είχαμε τίποτε. Ο Μακαρίτης ο Γρίβας έκανε τρόπο να κατοπτεύσει και εδάφος, αλλά και να δει κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει κάτι. Έκανε τη διερεύνηση των πραγμάτων. Διερεύνηση, ναι. Λοιπόν, οπότε μετά από λίγες μέρες με φωνάζει ο Μακάριος ο Μακαρίτης. Το εντυπωσίασε τον Μακαρίτη τον Πολύκαρπο η ματιά του, διγενή. Ναι, ναι. Του μετέπειτα διγενή. Ναι. Μετέπειτα διγενή. Λοιπόν, μετά ο Μακαρίτης θα πήγαινε στην Αμερική, πάμε τώρα στο 53 εκεί, και πρώτα με έχει φωνάξει ο Μακαρίτης και με ρωτούσε αν μπορεί να βγει μια εφημερίδα επαναστατική. Του λέω, αν μπορεί να μπορεί να βγάλεις, λέει, μια εφημερίδα επαναστατική. Του λέω, υπό ποιαν είδο ήταν, να τη γράφω, ναι, και τη διαδίδεις. Μάλιστα, αντά ποιον τυπογραφείων θα μας φιλοξενήσει να βγάλουμε μια εφημερίδα επαναστατική, που άμα βγει το πρώτο φίλο μας, μαζέψουν όλους. Λέει, θα βγεις σε Πολυγράφο. Λέω, χρειαζόμαστε γραφομηχανή και Πολυγράφο. Πήγαινε, αγόρασε ό,τι θέλεις, και θα έλεγε απόδειξη να πληρωθεί. Έτσι ήταν λοιπόν, αγαπητέ μου Γιάννη. Και βγάλαμε τότε την Ένωση. Μάλιστα το πρώτο άρθρο, ας πούμε το κύριο άρθρο, ήταν ένα τετρασέριδο φυλάδιο εκεί.
το πρώτο αυτό επιγόρευσε ο Μακαρίτης ο Μακάριας και το είχα γράψει και τα σχόλια τα δικά μας. Υπάρχει κανένα αντίτυπο? Λοιπόν, έχω δύο αντίτυπα. Μετά το συγκαλά ο φίλος μου ο Σπύρος. Υπάρχουν εδώ, ποιος Σπύρος? Ο Παγιοργείο, ναι. Υπάρχουν εδώ, τα έχετε? Βέβαια, τα έχω να σας τα δείξω. Τώρα στο τέλος δεν μας τα δείξω. Ναι. Δυστυχώς, Γιάννη μου, όλη τη... Πώς κυκλοφόρησε η εφημερίδα εκείνη, Πάτε Σταύρο? Λοιπόν, αγαπητέ μου Γιάννη, πήραμε μηχανή, είπαμε, και τη χτυπούσε το κείμενα η τότε Δεσποινής Χατζηπαυλή, Μαρούλα Χατζηπαυλή, η μετέπειτα Μαρούλα Πισαρίδου. Πέθανε ο αγάπης δυστυχώς, ναι, αλλά και αυτός αγωνιστής του Χρυσόστομου, του Χρυσόστομου μάλιστα. Και πού τη χτυπούσε, καμαρώστε, μέσα στην τουαλέτα του γραφείου που δούλευε, δούλευε στον τότε στο Μουρτουβάνι. Ναι. Λοιπόν, τη χτυπούσε και πήραμε και πολυγράφημα και τη πολυγραφούσε εκεί η εφημερίδα και τα πέραμε όλα. Είχε και μια ανεψιάνησα, δούλευε και εκείνη σε ένα κατάστημα εκεί και τα πέραμε, τα φέραμε στην οχέ και τα πέραμε στις Δεσποινίδες που είχαν μοιηθεί και οι Δεσποινίδες και πήγαιναν από εκεί, γύριζαν τα σπίτια, έρχαν από κάτω. Μερικά τα στέλναμε με το ταχυδρομείο. Σε διάφορα κουτιά τα ρίχναμε ώστε να μην δημιουργηθεί, να πούμε έτσι, ότι κάτι είναι και. Εκεί προχωρήσαν κάπου 6-7 τέτοια φυλάδια. Και τι έγινε μετά? Μετά να πούμε, όταν εξορίστηκε, μα όταν άρχισε πάρω τον αγώνα στο 55 πια, σταμάτησε να βγαίνει. Ερχόμαστε λοιπόν στον αγώνα. Στον αγώνα. Την προπαρασκευή. Ναι. Λοιπόν, μάλιστα. Ο Μακαριότατος, ναι, θα έφευγε για την Αμερική. Με φωνάζει λοιπόν, μετά που είχε γίνει η μίση για την Γκάρη, με φώναξε μου, ο Μακαριός ο Τρίτος είχε υπόψη του για την Γκάρη? Όχι. Δεν του είχαμε πει τίποτα για την Γκάρη, να πούμε. Δεν υπήρχε λόγος. Ναι. Αλλά όταν με φώναξε μου, λέει, ξέρεις, που βγάμε την επαναστατική εφημερίδα και μετά μου λέει θα έρθει κάποιος αξιωματικό να σε δει, ο Γρίβας από την Ελλάδα. Εγώ είχα τον Γρίβα, αλλά δεν είπα πως τον ξέρω. Προσπαθώ να πρέπει να μιλήσω οτιδήποτε, ξέρεις, όσο λιγότερα μιλάς, όσο καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, δεν είπα τίποτα, λέει, και θα κουβεντιάσει μαζί και ό,τι σου ζητήσει, αν μπορεί να τον βοηθήσει, δεν είναι δικό μας άνθρωπος. Όταν ήρθε λοιπόν ο Γρίβας και μου είπε ότι πρέπει να πάμε για αγώνα, μπορούμε να βρούμε πρόσωπα και λοιπά. Πού έγινε η συνάντηση τη δεύτερη φορά με τον συνταγματάρχη Γρίβας? Στο εξομολογητήριο. Μάλιστα. Στο εξομολογητήριο της Φανερωμένης. Στην εκκλησία της Φανερωμένης. Ναι, εκεί δίπλα. Λοιπόν, κουβεντιάσαμε εκεί, τώρα εντάξει. Έφυγε εκεί, πήγε Λάρνακα, Λεμεσόν, Πάφο και γύρισε. Για ποια χρονιά μιλάμε, πατέρ μου? Τώρα μιλάμε για το 54. Ναι, εκεί. Λοιπόν, εγώ είχα το. Από το 53 μάλλον, εκεί, 54, ναι. Εγώ αμέσως, τα παιδιά που είχαμε ήσει στην Κάρη, σημειώκα λένε. Τα παιδιά δεν ήξεραν καν το όνομα της πάνω στο διξοργανώσεως. Απλώς και τα παιδιά μου, πάμε για μαχητικό αγώνα. Προσφέρεσαι να βοηθήσεις σε αυτά που θα πάμε τόσο καιρό. Ευχαριστώ. Θυμάστε ονόματα, πατέρ μου? Ναι, Γιάννη μου, θα σας είχα πει ο Γιαννάκης ο Δουρσιώτης, ο Λάμπρος ο Καυκαλίδης, ο Μαλέκος, ο Σεραφείμ, ο Χριστόφρος Σεραφείμ, όλοι αυτοί είχαν μοιηθεί τότε, να πούμε, ο Θεοδόρος Παναγίτης, όλους μοιηθεί αυτά τα παιδιά. Ναι. Ο Ανδρέας ο Μαύρος, ναι. Ο Μάρκος μήπως? Βέβαια. Ο Μάρκος ο Μακαρίδης. Ο Λένας. Ο Λένας, ναι. Όλοι αυτοί ξέρεις τι να πούνε. Ο Γιουργάλας. Ο Γιουργάλας ήταν από τους πρωτεργάτες. Ναι. Από την κατασκήνωση είναι εκείνος εκεί. Ναι. Όταν είχαν την κατασκήνωση και τους είχαν εντάξει το τραγούδι είναι εκείνο. Ωραία να σου. Ο Μίκης ο Φυρίλας. Ναι. Όλοι αυτοί ήταν μέσα. Ο Παναγιώτης ο Αριστίδου. Βέβαια. Παναγιώτης ο Αριστίδου να πούμε.
ήταν σκαρπάρης αυτός ο καημένος, ναι. Με τον Γιάννη τον Φίνο, εκεί. Ήτανε όλα τα παιδιά μας. Λοιπόν, τους είχα διδάξει τότε το τραγούδι «Θα ενώσουμε την Κύπρο μας». Το θυμάστε? Για να δω. «Θα ενώσουμε την Κύπρο μας, μάτια πολλά το λένε, μάτια πολλά το λένε, όπου γελούν και κλαίνε, το λένε μπουλιά της πιτσιλιάς, τα ειδόνια μαραθάσας, που τα σκιάζε η παγωνιά, κι ανά τριχύλα φόβου. Θα ενώσουμε την Κύπρο μας με την Ελλάδα μάνα μας. Θα ενώσουμε την Κύπρο μας με την Ελλάδα, την μεγάλη μάνα μας. Γεροντικό τώρα. Πατέρα μου, πια, όταν σχηματίσατε τις πρώτες ομάδες, ναι. ο Γρίβας, ο στρατηγός, ναι. Ο συνταγματάρχης, ναι. Γεώργιος Γρίβας, ήταν εδώ στην Κύπρο? Ναι. Ναι. Yes. Βρήκαμε τους τους, είχε φύγει μετά και είχε έρθει πάλι. Και ήταν τον Νοέμβριο, ναι. Του 1954. 54, ναι. Και τότε θυμάσαι είχε συντηθεί και μάλιστα, όχι, μετά ήρθε το καράβι που... Το καράβι Άγιος Γεώργιος συντηθεί, ναι. Τον Ιανουάριο του 55. 55, ναι. Μάλιστα. Ξέρεις Γιάννη μου, ξεχνάω τώρα ημερομηνίες επειδή είναι τα χρόνια τώρα. Ναι. Ναι. Δόξα σου ο Θεός. Λοιπόν, έτσι. Οπότε... αξίζει αυτή η παρατήρηση σου. Ήρθε ο μακαριστός, ο Γρίβας, να πούμε, μετά από την περιοδία του, τι, λέω, στρατηγέ μου, τον έλεγα στρατηγό από τότε εγώ, ναι. 12. 12, ναι, εσύ του λέω, καμιά 60 πλαριά. Του λέω, στρατηγέ μου, βιάζεσαι. Θα το κάνω και, γιατί, και σου πω, ξανέστη. Εγώ το χαμόγελα. Στρατηγέ μου, αν δεν το κάνεις ο Χέν, διαλύθη προτού να γίνει. Και μετέπειτα, όταν άρχισε ο αγώνας, ο ίδιος ομολογούσε και έλεγε ότι αν έλειπαν τα παιδιά του Παπασταύρου, η οργάνωση θα γυρίζει σε ένα μία. Ο ίδιος δε, δίπλα του είχε μόνο παιδιά της χριστιανικής κινήσεως. Είναι και επιμένω σε αυτό γιατί είναι αυτό που υστερεί σήμερα. Δεν συνέλαβαν δυστυχώς, να πούμε, έγινε μια προσπάθεια να την τορπίλησαν μερικοί. Ας μην αναφερθούμε για να θίγονται μερικά πρόσωπα. Πάντως και σήμερα, εάν δεν γίνει θεμελίωση πνευματική της εθνοφρουράς, όλα τα άλλα είναι τίποτε. Εάν δεν έχουμε χέρια να κρατήσουν, θα τα πετάξουν, θα τα αρπάξουν οι Τούρκοι και θα μας πολεμήσουμε αυτά που τους δίνουμε εμείς, τα όπλα. Εθνική και θρησκευτική θεμελίωση. Αυτό χρειάζεται. Αν το καταλάβουν όλοι οι επαΐοντες, εσώθη η Κύπρος. Ουδέποτε οι Έλληνες πολέμησαν, να πούμε, ίση με ίσους. 5 με 5.000. Άλλωστε, ο αγώνας του 55-59 μαρτυράει του λόγου του ασφαλές. Ο Αυξεντίου, ένας άνθρωπος 4-5 εκεί και ήταν μόνος του εναντίον χιλιάδων. Το ίδιο ο μάθης μας, το ίδιο τα παιδιά εκεί στο Γιοπέτρι, οι 4 να πούμε του Γιοπέτρου, 5.000. Αλλά είχαν ψυχή χριστιανική, εθνική ψυχή. Χριστόν και Ελλάδα. Αυτό ήταν. Πέστε μου, πάτε μου, σας παρακαλώ. Τότε βλέπατε τον αρχηγό. Ήταν ΕΟΚΑ ευθύς εξ αρχής. Μετά λοιπόν να πούμε, είχαν πει, στην αρχή είχαν, μάλιστα είχε βρεθεί πάνω στο Σοκράντο, καλή του ώρα,
τον Λοϊζίδη. Ναι, είχε βρεθεί ένα έγγραφο και είχε ένα όνομα, δεν το θυμάμαι τώρα. ΕΜΑΚ, ναι. Λοιπόν, εθνικό μέτωπο απελευθερώσεως Κύπρου. Μάλιστα. Μετά όμως αφήγαν το αυτό και είχα βαφτίσει ΕΟΚΑ. Ναι. Βλέπατε τότε τον αρχηγό της ΕΟΚΑ. Στην αρχή τον είχα δει 2-3-4 φορές να πούμε. Μετά... Πού τον βλέπατε? Στο εξομολογητήριο. Όταν εξομολογηθεί. Ναι. Το εξομολογητήριο εκάλυπτε πάρα πολλά. Ναι. Και στο σπίτι είχε μια φορά μια αυτή, αλλά προμαντός στο εξομολογητήριο εκεί. Είναι χώρος κοινός, δεν μπορεί κανένα να σε παρεξήσει. Ποιος δεν το έξω, κύριε. Αυτά εξομολογηθεί, εγώ απλώς τον δέχομαι. Με τον αρχιεπίσκοπο, πατέρ μου. Βέβαια, με τον Μακαριόταδο να πούμε, ω συντελεστέ, με τα λέγαμε όλα. Όλα τα λέγαμε, ναι. Και μάλιστα την ημέρα που συνελήφθη για να πάει εξορία, ναι, το πρωί είχαμε συνεργασία μαζί, ναι, και ύστερα του λέω, ξέρεις, το απόγευμα μου δεν θα έρθω, γιατί έχω δουλειά. Κάτι δουλειά σου λέει για μήνα. Πείστε μου, πατέρ μου, ερχόμαστε στις παραμονές της κήρυξης του αγώνα. Ναι, τις 1ης του Απρίλη. Μάλιστα. Είχαν ήδη γίνει εμμυήσεις, είχαν γίνει οι ομάδες, αυτά φυσικά ήταν τον μακαριστό του Γρίβα, ναι, και λοιπά να πούμε. Εκείνη η πρώτη νύχτα, Γιάννη μου, ήταν για μένα, η οικογένεια δεν ήξερε τίποτε βέβαια να πούμε. Θυμάμαι που είχαμε. Η πρεσβυτέρα δεν ήξερε τίποτα. Όχι. Μην λες πολλά πράγματα. Ναι. Λοιπόν, ήξερα ότι κάτι γίνεται, αλλά ναι, άμα με ρωτούσε τίποτα, και εκείνη ήταν πάντοτε πολύ φίδωλη να ρωτήσει. Ναι. Ήξερα ότι είχε ένα απόλυτο εμπιστοσύνη στον παπά της. Ό,τι κάνει ο παπά μου είναι καλά από μένα. Λοιπόν, και ενθυμούμε ότι σε αυτή την εικόνα είχα γονατίσει τη βραδιά με εκείνη. Την παραμονή της 1ης του Απρίλιο και με κλάματα όπως ευχήθη γιατί έφευγαν τα παιδιά μας. Όταν λέω παιδιά μου, Γιάννη μου, γιατί το παιδί που πάει στον εξομολόγο είναι από τη σημερινή παιδί του. Κάτι παραπάνω και από το παιδί που γέννησε. Λοιπόν, είχα γονατίσει αρκετή ώρα να πω. Η παπαδιά δεν με παρεξούσε που έμενα στο γραφείο γιατί πάντα προσευχόμενα, Γιάννη μου, ας με λύσει ο Θεός. Ναι. Και σου λέει για να κάθε ο παπάς εκεί, έχει τη δουλειά του. Και παρακαλούσα, λέω, Θεέ μου, δώσε τέλος πάντων ευλογία στα παιδιά αυτά, να μην πάθει κανένα τίποτε. Ναι. Και είναι και αυτό κάτι που πρέπει να σημειωθεί για την ιστορία. Οι πρώτες προσπάθειες ήταν να χτυπηθεί η άψυχος ύλη για να ξυπνήσουν οι απεικιοκράτε ότι ο λαός τους θέλει ελευθερία. Δεν χτυπήθηκαν άνθρωποι. Όταν εκείνοι ανταπέδωσαν το χτύπημα που έκαμε εμείς στην άψυχον ύλη για να ξυπνήσουν με σκοτώνοντας δικά μας παιδιά ή συλλαμβάνοντας και να πούμε τυπώντας και πάνω. Ναι, τότε ήταν κάτι να γίνει αυτή η αντιπαράθεση πια η μαχητική. Λοιπόν, εκείνο το βράδυ Γιάννη μου, είχα ξαπλώσει, θυμάμαι, κατά τις 12.30 είναι εκεί, ναι. Ξέρατε την ώρα που θα γίνει η έναρξη τώρα. Ναι, είχα μπει, ναι, κάπως περίπου κάτι μισή μια εκεί. Ναι. Λοιπόν, και θυμάμαι ότι και η κούρσα, που μα μου, έκανα το σταυρό μου από κάπου το κρεβάτι, από το πάπλωμα, ναι, κύριε Θεέ μου, δώσε και ας πάντων. Ξύπνησα το πρωί, έτρεξα να δώσω την εκκλησία μου, να δούμε τι γίνεται. Ευτυχώς δεν είχαμε τίποτε κανένα παιδί παρά μόνο τον Μακαριστό αυτό από το Γιοπέτρα. Τον Μόδεστον Παντελή. Ναι, ο οποίος το παιδί μου. Τους βαφτίσαμε μόνο μιας όχι αξιωματικούς, αρχιστράτηγους αγαπητέ μου Γιάννη. Παιδιά τα οποία δεν έπιασαν πότε στο φέξι στο χέρι τους. Καταλαβαίνετε. Πάτερ μου, εκείνη την νύχτα από τα παιδιά της ΟΧΕΝ εκτύπησαν ο Μάρκος Δράκος, ο Μίκης ο Φυρίλας, ο Ανδρέας ο Παναστασίου. Μάλιστα. Στον ραδιοσταθμό. Ο Παναγιώτης ο Παπαναστασίου. Και ο Παναγιώτης Βαριστίδου, νομίζω. Όχι, και ο Παπαναστασίου. Παναγιώτης Παπαναστασίου. Ναι. Δεν γι' αυτό, ναι. Ενώ ο Παναγιώτης Βαριστίδου πήγε να χτυπήσει, νομίζω, στη Λακατάμια. Ναι. Υπήρχε εκεί ένας ραδιοσταθμός, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Είδατε τα παιδιά αυτά την επόμενη μέρα? Όχι. Δεν προσπαθώ. Να πούμε, είδα, αλλά δεν θέλω να δω όλους. Μερικά παιδιά. Γιατί... Ποιες ήταν οι αντιδράσεις του κόσμου την 1η του Απρίλη?
Στην αρχή μερικοί είχαν νομίσει ότι πρόκειται περί ενός πρωταπρελιάτικου ψεύδους, να πούμε. Ναι. Όταν κάτι τέτοιο, να πούμε. Αλλά ο κομμουνισμός αμέσως είχε επισημάνει και πει ότι πώς τους είχε ονομάσει, βαρελότους και λοιπά. Παραγούκους και ψευτοδιγενείες. Ψευτοδιγενείες, ναι. Λοιπόν, γιατί ο Ζαχαριάδης από την Ελλάδα είχε... Ο Νίκος Ζαχαριάδης. Ο Νίκος, ναι, είχε υποδείξει και το όνομα του στρατηγού που ήταν εδώ, του Γιώργου Γρίβα. Ναι. Πάντως, ο λαός έτσι ήταν μετέχνιον εκεί, περίμενε. Yeah. Όταν άρχισαν μια-δυο κλπ, τότε πια ο λαός ανεθάρρυσε. Διότι και ο λαός τότε, είχε, το χριστιανικό κίνημα είχε διαβρώσει όλες τις κοινότητες. Και οι χριστιανοί, να πούμε έτσι, πάρα πολύ εξομολόγοι. Δεν θυμάμαι πώς είχαμε. Δεν πέραν ένα Κυριακή που να μην έρθει ένα λεωφορείο για να εξομολογηθεί. Καταλαβαίνετε. Και από αυτούς έγινε η επιλογή, να πούμε, των παιδιών που θα έλαβαν μέρος στον αγώνα. Ναι. Μάλιστα. Εκείνος ο ποιητής, αυτή η μεγάλη μορφή. Εκείνος ο Φώτης. Ναι. Ο Φώτης. Ο άλλος ο Σαμάρας. Ο Χρήστος. Ο Χρήστος ο Σαμάρας. Ναι. Ο Ξάνθος. Ναι. Όπως απεκαλείται, να πούμε, και αλλιώς. Αυτός έφερνε κάθε φορά ο Ξάνθος, τότε το 54, μου έλεγε, ότι είχε περίπου πάρει από τα καρπούζια του κάπου 600 λίρες. Δεν έβαλε 600 σέντ για την οικογένεια του. Επιπλέον τα αυτοκίνητα, τα λεωφορεία να θέλουν κόσμο να ξομολογηθεί και να αγοράζει βιβλία τα οποία διένυμε στα χωριά εκείνα. Είχε ένα ρόλο, ας με συγχωρέσει ο Άγιος, ο Μεγάλος Άγιος, ο Απόστολος, ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Έκανε έργον Ιεραποστόλου Κοσμά Αιτωλού. Μας μιλάτε, πάτερ μου, για τον Χρήστο Σαμάρα που έπεσε στη μάχη του Λιοπετρίου του Σεβρίου 1958 με τον Φώτη, τον Αλοντό, τον Ηλία Παπακυριακού και τον Ανδρέα Τονγκάριο. Ναι, ναι. Στην εξέλιξη του χρόνου, πάτερ μου, τι είναι εκείνο που σας εντυπωσίασε ενώ ο αγώνας φούντωνε διαρκώς? Η πίστη στον παιδιό μας. Ήταν η πίστη στον παιδιό μας. Τα οποία παιδιά, να πούμε, βλέπετε, μέσα στα Χριστούγεννα τους, Γιάννη μου, είχαν, να πούμε, την Καινή Διαθήκη. Δεν εφεύγαν το πρωί από το Χριστούγεννα. Και είχαν καθένα, να πούμε, την υπηρεσία του. Να παραφέρουν νερό, να κάνουν και λοιπά, να πούμε. Αν δεν διάβαζαν κάτι από την Καινή Διαθήκη και να πάρουν ένα σύνθημα και τα διάφορα βιβλία. Τότε κυκλοφόρησε πολύ ένα βιβλίο του πατρός Ιωάννη Αλεξίου, «Οι νέοι στο μαρτύριο», «Ηρωίδες», «Ήρωες». Εκεί τα βιβλία έκαναν πολύ καλή δουλειά. Ναι. Έτσι. Επίσης, να πούμε... Ιωάννης Αλεξίου, ναι, ήταν μετά στην ΧΦΕ. Ναι, μάλιστα. Η Γενική Φοιτητική Ένωση στην Αθήνα, εκεί που είχαμε γνωρίσει. Ναι, ναι. Μετά τον αγώνα βέβαια. Αρχιμανδρίτης, να πούμε. Ναι, Αρχιμανδρίτης. Ναι, ναι. Έχει γράψει πολλά πάνω σε ιστορικά θέματα, να πούμε. Λοιπόν, και μερικά πράγματα τα οποία έμαθα όταν υπέρασα πράγματα σε Σεϊχέλες, να πούμε. Δόχαρη, η πίστη ότι θα βοηθούσε ο Θεός. Αυτό το έβλεπαν τα παιδιά. Για παράδειγμα, όταν ο Κώστας ο Νικήτας, ναι, από τον πύργο στη Λυριά, ναι, αυτός. Κώστας Ιωάννη. Κώστας Ιωάννη. Ο Νικήτας, ναι, το ψωμί. Λοιπόν, το έμεινε Κώστας και Νικήτας. Λοιπόν, μου έλεγε αυτός ότι όταν επεκηρύχθη έφυγε και πήγε από το πούνε ο Πενταλάς, το πετράβηξε, πήγε στο καραβά Λάπηρο. Εκεί έμενε ο Μακαρίτης, ο Αυξεντήρ. Ο Γρηγόρης ο Αυξεντήρ, ναι, σε κάποια σπηλιά, ναι, εκεί. Λοιπόν, και όταν πήγε να πούνε, το συναντήσει εκεί. Λοιπόν, βρε αδερφή του, λέει, θα νικήσουμε, ο Αυξεντήρ. Τότε, θα νικήσουμε. Άκουσα να δεις, του λέει. Βρισκόμαστε εκεί στη σπηλιά με την ομάδα του. Είχα να πούμε μια στάμνα για νερό. Και μερικά μακριμανίδους έπαιρνε ένας ο τροφοδότης. Οπότε μια μέρα του λέει, ρε παιδιά, κουμαντάρετε αυτά που σας δίνω, διότι μαθαίνω πως θα γίνει μεγάλο κέρφιο εδώ. Οπότε αν γίνει κέρφιο δεν μπορούμε αυτό να σας τροφοδοτήσουμε. Πραγματικά αυτό έγινε. Μαξιμάδι είχαν ένα μαξιμάδι, περνούσαν, να πούμε. Ένα μαξιμάδι. Αλλά το νερό
τους έλειψε το νερό. Ο Μακαρίνης Αυξεντίου μου έλεγε ο Νικήτας ότι ήταν σπηλιά και είχε πάλι μια άλλη μικρά μέσα στις σπηλιές και περνούσε να πάει με κόπο να πάει μέσα. Εκεί για να απασχολείται, κοίταζε τα όπλα δάσκαλαν εκεί στη δεύτερη σπηλιά. Οπότε να πούμε, εκεί κάποια στιγμή κάνε έτσι και χτύπησε. Ήταν μια πέτρα. Λόγι με έγκαιση τη λέει και με το πίσω του το φυγείο, το κοντάκι που λέμε, χτύπησε την πέτρα και μετά έπεσε. Και συνέχισε τη δουλειά του. Οπότε ακούει τσιπ, τσιπ, τσιπ. Έμαζερε. Νερό. Λοιπόν, έβαλαν ένα δεξιά από κάτω και είχαν το νερό πλέον. Ερωτώ. Αυτό είναι όλο το τυχαίο. Όχι βέβαια. Ήταν τότε που είπε τη φράση ο Μακαρίτης ο Γρηγόρης. Ήμουν τρεις μέρες και τρεις νύχτες χωρίς νερό βρε και έστειλε μου ο Θεός νερό. Μάλιστα. Να πίνω, να ξυρίζομαι και να ανοίγομαι. Μάλιστα. Το ξέρω το Θεό μου. Και ο Καυκαγιάν με λέει ο Λάμπρος να πούμε. Που λέει, αυτά είναι η ψυχή ο Αρνάνος. Εκεί στον κύκλο να πούμε, έβαλε φωτιά να τους κάψω. Και ενώ ο άνεμος φύζωσε να μπει ανατολικός. Μόλις έβαλαν τη φωτιά, αυτή πήγαιναν. Η φωτιά προχωρούσε να πούμε, ξαφνικά η φωτιά γυρίζει, ο άνεμος γυρίζει δυτικός προς την Ανατολή. Και κάλεσαν οι άνδρες. Και εκείνοι σώθησαν, φύγαμε λέει, εμείς σώθημε. Αν αυτά όλα είναι τυχαία. Άλλη περίπτωση του Λάμπρου, ο οποίος ξέρει πολλά τέτοια πράγματα, γιατί τα έζησε το παιδί. Λοιπόν, σε κάποια περίπτωση είχαν κρυφτεί μέσα σε μια λακιά, αυτούς τους θάμνους, εκεί. Και από πάνω είχαν έρθει οι Εγγλέζοι, γύριζαν γύρω-γύρω από τη λακιά και μέσα στη λακιά, και σκύλοι γύρω-γύρω και δεν μπορούσαν να βάλουν τα αρτήματα που έβαζα, ξέρω, και επί μία ώρα κλπ.